έχει κλείσει και τις τρεις αίθουσες του δευτέρου ορόφου του συγκεκριμένου λυκείου, γιατί και σε άλλα σημεία των άλλων αιθουσών έχει παρατηρηθεί πάνω στην οροφή κάποια σχετική διάβρωση και άρα υπάρχει και εκεί ενδεχομένως κάποιος κίνδυνος. Έχουν κλείσει αυτές τις τρεις αίθουσες. Είναι σχολείο. Κοιτάξτε, είναι σχολείο που χτίστηκε εδώ και πολλά χρόνια, όμως πέρασε από αντισεισμική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια. Είναι σχολείο το οποίο επιδιορθώθηκε, επισκευάστηκε, ενισχύθηκε και έγινε αντισεισμική, όπως έχω πει, αναβάθμιση πριν από μερικά χρόνια. Δεν είμαι ειδικός για να πω οτιδήποτε πέραν αυτού. Αυτό που βλέπω, κύριε Χριστοφίδη, όπως και ο κάθε ένας, είναι το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, για να μην μας επικρίνουν κιόλας και ως μουμουέ, ότι έγινε, έπεσε, λέει, το ταβάνι, νύχτα, που ένιξε μωρά μέσα, οκ, τι κάνετε το θέμα, ναι, κάνουμε το θέμα. Γιατί? Διότι δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο περιμένουμε να τραυματιστεί κάποιον παιδί, να σκοτωθεί κάποιον παιδί και μετά αρχίζουμε να λέμε, διορθώνουμε τα πράγματα για να μην ξαναγίνει. Εμείς θέλουμε να το προλαβαίνουμε. Γι' αυτόν το κάνουμε θέμα. Απλά προλαβαίνουν όσους μπορεί να μας επικρίνουν. Έχετε δίκιο. Ειλικρινά θα μπορούσε να συμβεί και εν ώρα μαθήματος. Ποιος μπορεί αυτό το τύχη, πράγμα. Από καθαρή τύχη. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς φαίνεται να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί βέβαια ότι είναι έντονα καιρικά φαινόμενα. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι εδώ μιλάμε για αδυναμίες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τη μόνωση. Είναι ξεκάθαρο. Πριν από λίγες μέρες, κύριε Σωκράτους, τα λέγαμε με έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου των Ηλεκτρομηχανολόγων. Ναι. Αυτοί που κλήθηκαν να ελέγξουν και τις εγκαταστάσεις, ο οποίος εξήγησε μία σειρά από κενά, τα οποία δεν επιτρέπουν να γίνει σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος βρακικυκλωμάτων, πολύ σοβαρό στα σχολεία μας. Εσείς δουλεύετε μέσα στα σχολεία, εμείς έχουμε τα παιδιά μας μέσα στα σχολεία. Είστε ενήμεροι ως ο ΕΛΜΕΚ για αυτό το ζήτημα? Έχω μιλήσει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο του Συνδέσμου. Μας έχει κοινοποιήσει και μια σχετική επιστολή. Όντως αναφέρει μέσα πράγματα και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και πρέπει να τηρηθούν. Άρα σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν προχωρούν με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται. Και ασφαλώς ανησυχούμε. Το έχουμε πει και έχουμε ζητήσει, κύριε Χριστοφίδη, θέλω να υπενθυμίσω, από τις 29 Μαΐου ότι αυτά τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των κτηρίων, θυμάστε, κάναμε πολλές για αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να δίνονται ή, αν θέλετε, να εμπλέκονται εκπαιδευτικοί ή η διεύθυνση του σχολείου, που είναι πραγματικά δεν έχουν ούτε την εμπειρογνωμοσύνη ούτε την κατάλληλη επιμόρφωση για αυτό το πράγμα. Συνεπώς πρέπει να γίνεται από ειδικούς, και αυτό το απαιτήσαμε. Και στη Βουλή απαιτήσαμε αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει οι εμπειρογνώμονες να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, δηλαδή με τον κίνδυνο που υπάρχει μέσα στα σχολεία, να γίνεται η διάγνωση των κινδύνων και ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε σημεία που σε κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι πολύ σοβαρότερο, κύριε Χριστοφίδη. Πάμε στα δυσαξιολόγηση. Είμαστε τυχεροί που δεν προκύψει μέχρι τώρα. Ναι, από καθαρή τύχη. Πάμε τώρα στα δυσαξιολόγηση, να αλλάξουμε και τις